τον Μάρκο Ασονίδη, τον προπονητή της ΑΕΛ. Coach, η ΑΕΛ σήμερα σε σημεία του αγώνα ήταν καλή. Πρώτη περίοδος, το μισό της τρίτης με το μισό της τέταρτης. Στο τέλος όμως χάσατε από μια ομάδα πιο γεμάτη και πιο έτοιμη. Ποια είναι τα δικά σας έτσι πρώτα συμπεράσματα από το πρώτο σας αγώνα φέτος επίσης? Σίγουρα, καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα του Κεραυνού, μια ομάδα γεμάτη. Αρχίσαμε καλά το πρώτο δεκάλεπτο, προσπαθήσαμε να ελέγξουμε τα λάθη. Αν δεν κάνω λάθος, τελειώσαμε 14 λάθη το πρώτο ημιχρόνο και τελειώσαμε το παιχνίδι με 18, 4 στη συνέχεια. Σίγουρα είχαμε θέματα ύψους σήμερα, γιατί πήγαμε πολύ με small ball. Κάποιες φάσεις μας βγήκε, κάποιες φάσεις είχαμε θέματα με τα rebound. Αλλά δείχνουμε ότι είμαστε εδώ και ότι σίγουρα με πολλή δουλειά μπορούμε να παίξουμε καλύτερο μπάσκετ. Η ΑΕΛ φέτος μέχρι που μπορεί να φτάσει, τι έχετε θέσει ως στόχο για την ομάδα σας? Πέρσι μπήκατε play-off και φτάσατε τελικό κυπέλλου. Οι στόχοι φέτος, κοιτάξτε, όλες οι ομάδες πλέον είναι διαφορετικές. Όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει φέτος. Σίγουρα ο στόχος μας είναι πάλι τα play-offs και όσο πιο ψηλά γίνεται. Και καλή πορεία στο κύπελλο. Κότσο, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Μάρκος Ασονίδης, ο προπονητής της ΑΕΛ.